Η λειτουργία του νοσοκομείου Σερών δεν είναι απλά επικίνδυνη, αλλά αδύνατη, καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, αφού μένει με τρεις αναισθησιολόγους. Όπως καταγγέλει η Ένωση, μετά τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης της 4ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, στον οργανισμό του νοσοκομείου Σερών προβλέπονται 12 θέσεις αναισθησιολόγων. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 3 μόνιμοι και 2 επικουρικοί γιατροί και μέχρι το τέλος του μήνα θα αποχωρήσει ο ένας. Από την διοίκηση για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή ο ένας γιατρός που έβγαινε επικουρικός, ο οποίος βρήκε δουλειά ο άνθρωπος και φεύγει, και ο άλλος ο γιατρός είναι μόνιμος γιατρός, ο οποίος θα μετακινηθεί ως διευθυντής στο ΕΚΑΠ της Καβάλας, μας είπαν ότι αυτές είναι αποφάσεις. Δεν παίρνονται από αυτούς. Μάλιστα. Αυτό θα έχουμε. Η ανακοίνωση συνεχίζει. Αν υποθέσουμε ότι κάθε ημέρα θα λείπει με ρεπό ο γιατρός που εφημέρευε την προηγούμενη ημέρα ότι κανένας δεν θα παίρνει άδεια, ότι κανένας δεν θα αρρωστήσει, το νοσοκομείο θα λειτουργεί καθημερινά με 2 αναισθησιολόγους, όπου ο ένας που εφημερεύει θα καλύπτει τα επίγοντα και ο ένας που μένει θα πρέπει να καλύπτει χειρουργία γενικής χειρουργικής, ορθοπαιδικά, μαιευτικά, γυναικολογικά, οφθαλμολογικά, όρολ, ουρολογικά. Οι εναπομείναντες ιατροί θα καλούνται να καλύψουν 10 ενεργείς εφημέρειες, ένα βαρύ τμήμα που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση και καθαρό μυαλό. Αν θέλετε πιο πρόσφατο δείγμα ελλείψεων, θα έχουμε και θα σας στείλουμε και ανακοίνωση. Έχουμε στο αναισθησιολογικό τμήμα, δηλαδή, το οποίο θα λειτουργεί από το επόμενο διάστημα με 3 μόνο γιατρούς, οπότε τα χειρουργεία που θα μπορούν να γίνονται θα είναι μόνο τα επίγοντα χειρουργεία. Γιατί φεύγουν 2 γιατροί και οι 3 αναισθησιολόγοι δεν αρκούν για να μπορούν να καλύψουν τακτικά χειρουργία. Οι νοσοκομειακοί γιατροί λοιπόν απαιτούν την αναστολή της απόφασης για μετακίνηση του αναισθησιολόγου στη θέση διευθυντή του ΕΚΑΒ Καβάλας και προκήρυξη άμεσα τουλάχιστον 3 θέσεων μόνιμων αναισθησιολόγων και προγραμματισμός για την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Λύση στο πρόβλημα δεν υπάρχει αν μετακινηθούν όλοι αυτοί οι γιατροί. Θα πρέπει να προκηρυχτούν άμεσα θέσεις αναισθησιολόγων, αν θέλουμε το νοσοκομείο Σερών να μπορεί να έχει χειρουργικό τομέα που θα λειτουργεί και θα παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες των Σερών. Αλλιώς ο κόσμος θα πρέπει να τρέχει γύρω-γύρω να ψάχνει να δει πού θα λύσει το πρόβλημα.